πιστεύουμε βαθύτατα ότι με τους αγώνες μας, με τη συμμετοχή μας και με τη δράση μας μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα όπως είχαμε και στο παρελθόν. Γιατί δυστυχώς μόνο με τους αγώνες καταλαβαίνουν. Κάνουμε σήμερα το ξεκίνημα του νέου κύκλου κινητοποίησης από την Αγιά και θα συνεχίσουμε και σε άλλες περιοχές και θα συνεχίσουμε σε όλη τη χώρα. Γιατί πραγματικά αυτά τα προβλήματα είναι πάρα πολύ οξυμένα και αφορούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους όλης της Ελλάδας. Και όχι μόνο μία μερίδα αγροτών, ένα δήμο ή μια επαρχία ή ένα χωριό. Μας αφορούν όλους. Και πρέπει να το πιστέψουμε αυτό. Να πιστέψουμε ότι αυτά τα προβλήματα μπορούν να αλλάξουν και να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές εφόσον ενωμένα, ενωτικά, συλλογικά δίνουμε αυτή τη μάχη. Παλεύουμε, διεκδικούμε και προσπαθούμε για τα αυτονόητα. Δυστυχώς είμαστε στο σημείο πλέον που σαν αγροτικό κίνημα διεκδικούμε να μην χάσουμε και άλλα από την τσέπη μας. Δεν διεκδικούμε για να πάρουμε εδώ που έχουμε φτάσει, αλλά μας παίρνουν και άλλα από την τσέπη μας. Όπως γίνεται με το ζήτημα της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα μήλα της Αγιάς που με την αναθεώρηση της νέας ΣΚΑΠ που γίνεται κάθε 7 χρόνια προσπαθούν να τα πετάξουν έξω. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Δεν διαψεύστηκαν από το Υπουργείο. Και όταν δεν διαψεύδεται κάτι, μας ανησυχεί ακόμα πιο πολύ. Και γι' αυτό ήταν ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κινητοποίηση, για να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο και σε όλες τις κατευθύνσεις, ότι εφόσον υπάρχει συνδεδεμένη σε μια σειρά από προϊόντα, θα παραμείνουν και στα μήλα της Αγιάς συνδεδεμένη για τα επόμενα χρόνια. Είναι ότι εμείς ζητάμε η επιδότηση, όλη η επιδότηση και τσεκ και πράσινη ενίσχυση και συνδεδεμένη τα πάντα. Όλη η επιδότηση να δίνεται στον παραγωγό. Δηλαδή σε αυτόν που πραγματικά παράγει, να δίνεται στην παραγωγή. Δεν μπορεί κάποιος να έχει, ξέρω εγώ, 500-600 στρέμματα εξωτερικό σιτάρι και να παίρνει 20-30-40 χιλιάδες επιδότηση και να κάθεται. Η Αγιά παράγει. Εσείς παράγετε. Δουλεύετε. Είστε πάνω στο χωράφι, είστε πάνω στα μηχανήματα, είστε με τον κόσμο και είστε αρκετούς μήνες στον χρόνο στο χωράφι. Η συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να πάει σε αυτούς που παράγουν. Σε όλη την παραγωγή δηλαδή. Ανάλογα με την παραγωγή που έχει καθένας θα παίρνει και το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης που το αναλογεί. Ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις. Χτύπησε το ίδιο όλες τις περιοχές της χώρας. Μάλιστα, κακά τα ψέματα αυτή την περίοδο, ο νομός Λάρισσας είναι και από τους πλέον επιβαρημένους. Όταν δεν κάνει διακρίσεις ο κορονοϊός και όταν υπάρχει απώλεια εισοδήματος σχεδόν σε όλα τα αγροτικά προϊόντα από τον κορονοϊό, δεν μπορεί να βγαίνει κανένας και να νομιμοποιείται να λέει ότι σε αυτή την περιοχή ή σε αυτή τη χώρα θα πάρει μία περιοχή για μήλα, θα πάρει μία περιοχή για πατάτες, ας πούμε, θα πάρει μία περιοχή. Εμείς θέλουμε και απαιτούμε αυτό που είναι δίκαιο και σωστό. Εφόσον έχουμε πληγή από τον κορονοϊό και τα μήλα πέρυσι πουλήθηκαν σε χαμηλότερες τιμές, ένα. Δεύτερον, έμειναν αδιάθετες ποσότητες στα ψυγεία και στα χέρια των παραγωγών και αυτό είναι μια πραγματικότητα από τα μέτρα που πάρθηκαν για την πανδημία. Ζητάμε να ενταχθεί η Αγιά και το μήλο της στα προϊόντα που θα ενισχυθούν από τον κορονοϊό. Πώς, ρε συνάδελφοι, θα μείνουμε στην παραγωγή με αυτές τις χαμηλές τιμές και με αυτό το κοστολόγιο που έχει φτάσει στα ύψη? 1,50 πετρέλαιο. 50-70% πάνω είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ που είναι η δεύτερη αύξηση μέσα σε δύο χρόνια. 50%. Και το πετρέλαιο είναι και το οικιακό και το φυσικό αέριο. Γιατί δεν είμαστε μόνο αγρότες, έχουμε και σπίτια. Και το ρεύμα είναι οικιακό. Τα λιπάσματα έχουν ανέβει από 50 έως και 150% πάνω. Ανάλογα τι λίπασμα ρίχνει ο καθένας. Τα φυτοφάρμακα το ίδιο. Ό,τι άλλο χρειαζόμαστε, αυτό που λέμε μέσα και εφόδια, το ίδιο. Και με την ευκαιρία να ζητήσουμε να καταργηθεί και ο ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια, καθώς είναι ένας ουδέτερος φόρος, το παίρνουμε, τον αποδίδουμε, πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ, όπως πρέπει να καταργηθεί και στα είδη βασικής λαϊκής κατανάλωσης ο ΦΠΑ, που είναι ένας φόρος που επιβαρύνει όλα τα λαϊκά νοικοκυριά. Δηλαδή, πραγματικά αυτή την ανακοίνωση που βγάλαμε σαν Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με αγανάκτηση τη λέμε, ότι μας ταΐζουν σανό. Ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να μας ταΐσει σανό, ενώ σανό ταΐζουν τα πρόβατα και δεν τους δίνουν και επιδότηση των τροφών που έχουν φτάσει στα ύψη τους κτηνοτρόφους και θα τους διαλύσουν. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση όταν μια κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη, για να είμαστε ξεκάθαροι, έδιναν 370 εκατομμύρια στους εφοπλιστές, στους κλινικάρχες και στους ξενοδόχους
για πετρέλαιο. Μάλιστα, η Παπανάτσιο εδώ από το Βόλο, τότε ήταν υφυπουργός, μας είπε στη συνάντηση που είχαμε στα μπλόκα ότι παιδιά, και καυστήρα και πετρέλαιο, λέει ο καυστήρα στα ξενοδοχεία. Μην του δώσουμε του ανθρώπου, λε και τα τρακτέρ, είτε με τον ήλιο ή με το νερό λειτουργούν. 370 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Και μετά μας λένε μας, δεν επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες να σας δώσουμε πετρέλαιο αγροτικό. Πόσα ρε παιδιά γίνεται οι δημοσιονομικές συνθήκες να επιτρέπουν σε αυτούς 370 εκατομμύρια και σε εμάς τίποτα. Γίνεται πριν 2,5 χρόνια προεκλογικά η υπόσχεση του κυρίου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού της χώρας, εδώ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. 19 Μαΐου νομίζω ήταν. Γίνεται αυτή, ότι το Σεπτέμβριο θα σας δώσω αφορολόγητο, θα σας δώσω επιστροφή φόρου, δεν είπε αφορολόγητο, να μην βάζω και λόγια που δεν είπε, επιστροφή φόρου πετρελαίου. Αφορολόγητο ζητάμε εμείς σε αγροτικό κίνημα, όπως το παίρνουν και οι εφοπλιστές, 44 λεπτά. Αυτό θέλουμε. Και αυτό απαιτούμε γιατί παράγουμε. Λοιπόν, αυτό μας είπε πριν 2,5 χρόνια. Και βγαίνει τώρα και λέει 50 εκατομμύρια, μόνο σε συνεταιρισμένος αγρότης ή σε νέος αγρότης. Δηλαδή, τι πάει να κάνει. Διέρη και Βασίλη, που είναι μια πανάρχια μέθοδο και δυστυχώς αποτελεσματική, να μας τρέψει τον ένα απέναντι στον άλλο, να λέω γιατί πήρε Κώστα, εγώ δεν είμαι συνεταιρισμένος, εσύ γιατί πήρε, εγώ δεν πήρα. Άρα, εγώ δεν βγαίνω, ας πούμε, στον μπλόκο, ξέρω εγώ, ή δεν καταγωνίζουμε γιατί εσύ πήρε και ούτω καθεξής. Να μας τρέψει απέναντι τον ένα στον άλλον και να δώσει τι 50 εκατομμύρια αυτοί ανακοίνωσαν στα εικόνα σε 170.000 αγρότες. Δηλαδή, πόσο πέφτει, ρε παιδιά, ένα γέμισμα. Πόσο πέφτει. Πόσο μοιράζονται αυτά τα 50 εκατομμύρια σε 170.000 ανθρώπους.